Γεια. Αν δεις τι σου έχω πάρει, θα τρελαθείς. Κοίτα, Μαρκό. Μα... τι έγινε ρε Μάρκο, τι μούτρα είναι αυτά πάλι? Καταστράφηκα, δεν πρόκειται να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Όποιον γνωρίζω το συγκρίνω με τον Χρήστο. Έπαψα να είμαι ομοφιλόφιλος, έγινα Χριστόφιλος. Να σου πω, είναι πολύ μεγάλο λάθος να στηρίζεις την ευτυχία σου πάνω σε κάποιον άλλον. Μπορεί να μην εμφανιστεί πάλι κάποιος ξεχωριστός στη ζωή μας. Τι ωραία. Ξέρεις και άλλα τέτοια παρηγορητικά. Ναι, λοιπόν άκου, το σημαντικό είναι να βρεις την ευτυχία μέσα σου. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να υιοθετήσω ένα μωρό. Αυτό δεν είναι μέσα σου, έξω σου είναι. Το μωρό είναι επίσης ένας άλλος άνθρωπος. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα? Γιατί ρε Μάρκο, δηλαδή πού είναι το παράξενο τώρα? Μεγάλωσα πια, δηλαδή εγώ πότε θα γίνω μάνα? 10 χρόνια πριν με ρωτήσει σκεφτεί αυτό. Ξέρεις πόσο καιρό παίρνει η υιοθεσία? Α, όχι, λάθος. Τα γραφειοκρατικά τα έχω κανονίσει ήδη, με βοήθησαν κάτι φίλες. Το μόνο που μένει είναι να έρθουν εδώ, να μου πάρουν συνέντευξη, να δουν πού μένω, τι δουλειά κάνω και αν γενικότερες συνθήκες είναι κατάλληλες για να μεγαλώσει ένα μωρό. Μόνο κατάλληλες. Ιδανικές είναι οι συνθήκες. Το παιδί θα μεγαλώσει σε ένα διαμέρισμα με μόνο μία κρεβατοκάμαρα. Με ένα γκέι, με μία μητέρα λεσβία, με ένα εντελώς απροσάρμοστο κουνέλι. Σίγουρα θα στο δώσουμε. Είμαι τελευταία στη λίστα, ε. Όχι, αγάπη μου. Τελευταία είναι η Κρουέλα Ντεβίλ. Εσύ δεν έχεις καμία ελπίδα. Ναι, αλλά. Άμα λέγαμε ότι ήμασταν ζευγάρι. Είσαι τρελή! Δεν είδες τι έγινε την άλλη φορά με τον παπά? Έλα ρε Σιμάρκο, μία φορά, μόνο για τη συνέντευξη, σε κετεύω. Τελευταία φορά, στορκίζομαι. Δεν είναι παιδί μου ηλίθιοι οι άνθρωποι. Θα μας ξετινάξουν σε ερωτήσεις. Εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Πότε είναι η συνέντευξη? Αύριο το πρωί. Λοιπόν, άλλη μια φορά. Σουαρές, το Ρώσι Κλαμέ, οι διακοπές στο βουνό, ο Ξαβιέ Μπαρδέμ, η Σακύρα και το Φουαγκρά. Σειρά σου. Σουαρές το πράσινο, οι διακοπές στη θάλασσα, Γούμπι Γκόλμπερκ, Πασχάλη Τερζής, Γιουβέτσι. Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Τέλος. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πώς γνωριστήκαμε? Α, εύκολο, γνωριστήκαμε στον δρόμο. Εσύ πήγαινες μπροστά, εγώ ερχόμουν από πίσω. Ξαφνικά βλέπω μια γλάστρα έτοιμη να σπέσει το κεφάλι. Τρέχω, σε αρπάζω και σου σώζω τη ζωή. Από τότε είμαι υπεύθυνος για τη ζωή σου. Μάρκο, τώρα κόψε τις πλάκες, ε. Το κάνω να ακούγεται πιο ρομαντικό. Γεια. Γεια. Ελένη, αύριο το πρωί θέλουμε το σπίτι σας. Το σπίτι μας? Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην το συζητάμε. Τι να το κάνετε? Θα σου εξηγήσω. Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί. Δηλαδή, η Μπέτη θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί και εγώ τη βοηθάω να το παίξουμε οικογένεια. Απλά θέλουμε ένα διαμέρισμα μεγαλύτερο από το δικό μας που να έχει 2 κρεβατοκάμαρες για να δώσουμε τη μία στο παιδί. Και αύριο θα έρθει να μας βαθμολογήσει η επιθεωρήτρια. Λοιπόν, θα μας το δώσετε? Κατάλαβες τίποτα? Φυσικά κατάλαβα. Τι είμαι, ηλίθια? Μέχρι και ο Μάρκος θα γίνει πατέρας πριν από μένα. Είσαι τρελή. Εγώ θα είμαι ο θείος Μάρκος. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Για να είστε καλά. Μισό λεπτό. Είπανε. Στον αράβωνα της Μαρίκας δεν καθάρισα τόσο πολύ. Έλα, Μάρκο, έλα, αγάπη μου, να κάνουμε μια επανάληψη. Λοιπόν, ο αδελφός ο Σωτήρης, μικρός. Η αδελφή σου η Στέλλα. Ναι. Ο ξάδελφος Ισίδωρος, η πεθερούλα μου. Α, και η γιαγιά σου με τον παππού. Ποιος παππούς μου, ρε Μάρκο, η θεία μου η Ευθέρπη είναι. Αξίριστη. Να δεις που αυτή ήταν η πρώτη λεσβία στην οικογένεια. Λοιπόν, άντε, παιδιά, εγώ φεύγω τώρα και καλή επιτυχία, ε. Και να σας πω, άμα θέλετε νονά για το παιδάκι, θα του ρίξω εγώ το λάδι. Όχι, άσε, μην το πάρω και στο λαιμό μου το παιδί. Αμάν, παιδιά, ήρθε νωρίτερα. Να δεις που το έκανε επίτηδες για να μας πιάσει προετοίμαστος. Εγώ τι να κάνω τώρα, να πάω να κρυφτώ μέσα? Ναι, όχι. Να σου πω, ρε Ελένη, γιατί δεν κάνεις την οικιακή βοηθό? Θα κερδίσουμε και πόντους, ρε. Τι λες, καλέ, θα σου κάνω το δουλικό τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, ρε Ελενάκη, σε παρακαλώ, σε κρυφτεύω μία φορά, ρε Ελενάκη. Θα το κάνω. Αμάν πια, να δω τι άλλο θα κάνω από την καλή μου την καρδιά. Πηγαίνετε από εκεί. Πηγαίνετε από εκεί. Όλα εγώ την πατάω. Καλημέρα σας. Buenos días, señora. Yo, Juanita, με το όνομα. Sí, ole. Είμαι σπιτική βοήθεια. Sí. Señore, señora, περιμένει, señora. Sí, μισκότο, έκο. Señora, θέλει κάτι άλλο? Πινιάτες, παέλια, μουστουκούλουρο? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Okay, μήπως κοίγαμε. Δεν σας κρύβω ότι μου έχετε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Θα ήθελα λίγο να δω το διαμέρισμα. Α, παρακαλώ. Ιδιόκτητο είναι? Ναι, δικό μας είναι. Ποιο θα είναι το δωμάτιο του παιδιού? Αυτό μάλλον. Αυτό. Ένα. Δείξω. Ξέρετε, προς το παρόν μένει μέσα η κοπέλα, αλλά όταν έρθει το μωρό, θα πάρει πόδι. Ναι, εσύ, πάρει πόδι, Γουανίτα. Πάει πατρίδα της, πάει Πουέρτο Ρίκο. Βρήκε το δόνητρο. Τι είναι αυτό, Σουνίστρα? Μα σας προσώπου είναι. Λες ψέματα, Γουανίτα. Δεν τρέπεσαι? Τρέπεται πολύ, σε η ώρα, Γουανίτα.
Χουανίτα, νιώθει μοναξιά. Χουανίτα, πολύ είσαι. Πάρε πόδι αμέσως. Παίρνω πόδι αμέσως και φεύγω, σελιόρα. Χουανίτο, κακό κορίτσι, πάει στην πατρίδα. Αντιός, αμίγος, χάρηκα, γεια. Πού είναι το νίκι μου, μωρή τζαμπατζού. Τρέξε, φέρ το αμέσως. Μη με τρομολογώ. Ποια είναι αυτή η κυρία. Να σας πω, είναι μια τρελή που είστε στην πολυκατοικία, αλλά είναι ακίνδυνη, μην της δίνετε σημασία, μην τη φοβάστε. Κυρία Παναγιώτα. Ναι, ορίστε. Έχουμε τώρα εμείς μια πολύ σοβαρή συνάντηση. Και γιατί την κάνετε στο σπίτι μου. Να την κάνετε στο δικό σας. Ποιανού είναι τελικά το σπίτι. Σας το είπα, είναι τρελή. Κυρία Παναγιώτα, ακούστε με λίγο. Η κυρία είναι από το γραφείο υιοθεσιών, επιθεωρήτρια, και ήρθε να ελέγξει εάν είμαστε κατάλληλοι να υιοθετήσουμε παιδί. Καταλάβατε? Μπα, μπορούν να υιοθετήσουν και οι γκέι τώρα. Ποιος είναι γκέι? Yo solo gay. Si, gay. Όλη η φαμίλια γκέι. Μπατζαράκης είναι γκέι. Αδερφούλης είναι γκέι. Ξαδερφούλης είναι καλά γκέι. Si, όλοι γκέι. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Έτσι κι αλλιώς θα μας πένα χαμπάρι ότι δεν είμαστε ζευγάρι. Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς εγώ ήθελα να αποκτήσω το δικό μου παιδί. Σκέφτομαι την τεχνητή γονιμοποίηση. Σκέφτομαι να πάω σε τράπεζα σπέρματος. Τι λες, παιδάκι μου, γνωρίζεις εκεί θα πάρεις. Μπορεί να γεννήσει το παιδί κανενός ψυχοπαθή, κανενός δολοφόνου. Μπορεί να είναι ο Αντίχριστος. Το μωρό της Ρος Μαρή, το έχεις δει? Και δεν βρίσκεις έναν άντρα που να ξέρεις. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά κάτσε, πρέπει να είναι κάποιος που να τον εμπιστεύουμε. Πολύ σωστά. Να είναι ευαίσθητος. Ωραίος, έξυπνος. Ακριβώς. Καλλιεργημένος, καλός άνθρωπος. Mm-hmm. Να είναι κοντά μου, να τον ξέρω, να με ξέρει. Να είναι μόνος του κι αυτός όπως κι εγώ. Έτσι, πρέπει να βρεις έναν άντρα. Είσαι τρελή!